and wave one, and anyway, and oh, we. Πώς μου αρέσει, παιδί μου, όταν τον γλυφώ, τον έχω μέσα μου. Να τον έχεις μέσα σου. Άμα είναι να μην τον έχεις μέσα σου. Δεν αξίζει, ε. Δεν ξέρω γι' αυτό. Εσείς οι γυναίκες το ξέρετε καλύτερα γι' αυτό. Εγώ πάντα ρωτάω τις γυναίκες όταν να κάνω κάτι. Γιατί εσείς οι γυναίκες, ρε παιδί μου, έχετε άποψη για κάποια πράγματα που εμείς σαν άντρες τα βλέπουμε απ' έξω. Ναι. Δηλαδή, κατάλαβες, ενώ εσείς τα βλέπετε πολλά πράγματα εκ των έσω. Κατάλαβες. Οπότε είναι διαφορετικά. Έχετε πιο πολύ διευρυμένο φάσμα. Εσωτερική εμπειρία. Ναι, εσωτερική. Πώς λέμε, αιμορραγία. Εμπειρία. Καλά, ναι, άσχετο, αλλά ναι. Τι κάνεις, Ετάκι μου, σήμερα με τα κίτρινά σου, αγάπη, κούκλα μου. Είσαι. Ναι, όπως έχουμε πει, έχω αδυναμία στα... στα πουλιά. Στα καναρίνια. Στα κα... ναι, στα καναρίνια. Ιδιαίτερα στον Τουίτη. Γι' αυτό το είπα, ναι, επειδή έχει μεγάλο κεφάλι. Το ξέρω. Και εγώ, Τουίτη είμαι. Για να σου πω... Μαύρος. Μαύρος. Ναι, μαύρο. Όχι, έχει κίτρινες λεπτομέρειες, τις κλωστές. Ναι, εντάξει, μα γι' αυτό είπαμε ότι. Τυχαίο πάντα... ήταν αυτό πάλι τώρα. Δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω. Πάντως σήμερα δεν ντυθήκαμε μαζί στο καμάρι. Είναι γιατί άργησες να έρθεις, πού ήσουν, ναι. Α, σήμερα άργησα πάρα πολύ να έρθω. Ναι. Γιατί. Έχω να σου πω τώρα πολλά πράγματα. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μία νέα εβδομάδα ξεκίνησε και ότι επειδή άλλαξε ο Μανολιός και δεν έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, άλλαξε ο Αλέξανδρος και άλλαξε και τα ρούχα του γενικότερα. Ήθελα, παιδί μου, μία πιο άλλο καλή εταιρεία. Ναι. Ήθελα μία εταιρεία που να γράφει πάνω στο κορμί μου, να έχει πολύ ωραία συλλογή, να έχει καλά υφάσματα, να έχει πολύ καλές γραφές. Γιατί ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή για την ελληνική τηλεόραση, στο αντρικό μέρος, είμαι το πρότυπο του άντρα. Αυτό που λέγαμε. Αυτό που παραδέχεται όλη η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ήθελα να αλλάξω εταιρεία. Δηλαδή, δεν μπορεί να προτείνω εταιρεία που μόλις τα πλύνεις, ας πούμε, τα ρούχα της, μετά τα βγάζεις και μετά ξεσκονίζεις. Γι' αυτό έβγαλα την παλιά εταιρεία, καταλαβαίνεις, φίλε τηλεθεατή. Οπότε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Mississippi. Σε όλη την Ελλάδα βρίσκουμε και κυρίως στην Αθήνα. Mississippi ή Mississippi. Mississippi. Πάντως έχουν δύο S και δύο P. Είναι MI, SSSI. Ναι, αυτό είναι. Από τον ποταμό το έχουν πάρει. Από τον ποταμό. Ναι, Mississippi ή Mississippi. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι Mississippi πάλι και Mississippi. Το ίδιο είναι. Εντάξει, στον τόνο. Να ευχαριστήσω τα καταστήματα Mississippi ή Mississippi. Όπως και να το τονίσεις πάλι στα ίδια καταστήματα που βγεις, που επιμελήθηκαν και επιμελούνται πλέον το ντύσιμό μου σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως, όπου και αν εμφανίζομαι, ένα μεγάλο ευχαριστώ και προσωπικό και στο Θοδωρή, βέβαια, το φίλο μας. Στο Θοδωράκι, εννοείται. Αλλά και σε όλη όμως την οικογένεια, γιατί πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση. Βεβαίως, βεβαίως. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στην New Entry αποκλειστική εταιρεία του Αλέξανδρου Πετρίδη. Δηλαδή, δεν είναι δική μου, εννοώ. Κάνε, καλέ, έκο λίγο να το δω την εταιρεία. Θα σηκωθώ σε λίγο, θα σου πω γιατί πρέπει να με δει και ο καλεσμένος να κάνω πασαρέλα που ξέρει, θα σου πω. Λοιπόν, για τα μοναδικά ρούχα Mississippi, γιατί είπαμε ότι η παλιά εταιρεία δεν είχε πολύ καλές γραφές, δεν είχε πολύ καλά υφάσματα, οπότε την έντζασα και την έστειλα να πάει να μάθει λίγο κοπτική και γραπτική. Λοιπόν, ήθελα κάτι άλλο να σου πω τώρα. Τι? Σήμερα μου κάνανε το πιο ωραίο κοπλιμέντο που έχω ακούσει στα 24 μου πάνω κάτω. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, το προσπερνάω αυτό. Το πάνω κάτω. Όχι. Α, γιατί 24 είμαι. Το 24, ναι. Αλλά ναι. Ναι. Για λοιπόν, να τα ακούσω. Λοιπόν, περπατώντας, ναι. Λοιπόν, για να έρθω στο στούντιο, την ώρα που πάω να ανοίξω την πόρτα να ξέρεις, για να κατέβω, γιατί συνήθως την ανοίγω για να κατέβω. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, συνήθως δεν το κάνω πάντα. Γιατί, πολλές, δηλαδή, πώς συνήθως κάποιες άλλες φορές μου την ανοίγουν. Αλλά σήμερα και εγώ, την άνοιξα μόνος. Νομίζω ότι έβγαινες από το παράθυρο. Όχι. Λοιπόν, και ανοίγοντας λοιπόν να κατέβω, περνάει μία τύψα και μου λέει: Πω, πω, μου λέει ρε πέδα ρε, τι ομορφιά μου λέει είναι αυτή, σαν τα κρύα τα λουτρά είσαι. Φοβερή. Και μου θύμισε αυτή την παροιμία που λέμε: Κοίτα τι ομορφιά, σαν τα κρύα τα λουτρά. Και γυρνάω εγώ και τη λέω: Μου λέει, υπερποίησε τον εαυτό σου. Γι' αυτό μου λέει: Βαστιέσαι έτσι. Λέω: Εννοείται. Καλά, 24 χρόνια, δηλαδή τι θα έπρεπε. Όχι, εντάξει, βάζω την κρεμούλα μου, βάζω το oil μου, το baby και το oil μαζί, τα βάζω αυτά. Όχι, εγώ θέλω να σου πω που λες εσύ: Βαστιέσαι. Μα είναι δυνατόν 24. Ναι, αμέ, άλλοι 24, αγάπη μου, τους βλέπεις και ούτε για 50 δεν φτάνουνε. Ναι. Για φαντάσου εγώ που το βαστάω το 24 ακόμα, γιατί όσο περνάει ο καιρός, μικραίνει. Δεν είναι το ίδιο στα 70, ο άνθρωπος μπαίνει. Λοιπόν, και επίσης πολλά θέλω να σου πω... Που ναι, είναι 24 και επίσης θέλω, εγώ θα το κρατήσω.
Και επίσης θέλω να σου πω ότι ένα άλλο πολύ σημαντικό, ότι της είπα εννοείται, γιατί μην ξεχνάς, γιατί εγώ ξέρω ότι είμαι φαν των παροιμιών και έχω μεγαλώσει στην οικογένειά μου με σωστές παροιμίες. Και της λέω, καλά, εννοείται ότι περιποίησε τον εαυτό σου. Όποτε μαλώνεις με τη δικιά σου, με παίρνει ο Αλέξανδρος. Αλλά βέβαια, δώσε θάρρος στο χωριό να σε βρει στο κρεβάτι. Αλλά βέβαια, όσο δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμάτα. Δηλαδή, δεν μου λέει τι έχει, και τι έχει γίνει. Και γι' αυτό της είπα δηλαδή, ότι... παίρνει τηλέφωνο και μου λέει μόνο παροιμίες. Ναι, θα μου πεις Αλέξανδρε τι έγινε. Αλλά βέβαια. Και αρχίζει πάλι. Ναι. Και γι' αυτό θα της το πω και από τώρα ότι πρέπει να περιποιείς τον εαυτό σου και εσύ φιλενάδα που μου το είπες στον δρόμο, γιατί όπως λένε και οι παλιοί και πρέπει εμείς να τα μαθαίνουμε αυτά, το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δυο το μέτωπο. Καταλάβατε? Το γι' αυτό μέτωπο, λοιπόν. Λέει. Ναι, το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δυο το μέτωπο. Να έτσι δεν κάνεις. Για φαντάσου το. Γιατί για την εντύπωση ότι λέει κάτι άλλο. Το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δυο το μέτωπο, λέει. Ναι, παιδί μου, μα καλά, ναι. Δεν ξέρεις καθόλου παροιμίες. Καλά, ξέρω λοιπόν, πάρα πολλές, σε πληροφορώ. Τώρα θέλω να σου πω ότι σήμερα, επειδή ξεκινάει η εβδομάδα, στα είπα ό,τι είχα να σου πω, δεν έχω τίποτα άλλο. Σου είπα για τα Μισισίπη, στο είπα. Λοιπόν, θέλω να σου πω επίσης ότι σήμερα ήθελα ένα καλεσμένο πολύ. Ο ποταμός Μισισίπη, ή δεν ξέρεις. Για να σε δω, κύριε Κυκλοπαίδια. Καλά, δεν ξέρεις, παιδί μου στην Αμερική. Εγώ σε ρωτάω για να δω. Σκαλέστη ο λεκανοπαίδιο της Αμερικής. Αμάν, δεν ξέρει που βρίσκεται ο Μισισίπης. Θα τρελαθώ, θα πηδηχτώ δηλαδή. Για πρώτη φορά θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Λοιπόν, στο λεκανοπαίδιο της Αμερικής. Πώς εμείς έχουμε τον Κυφισό στο λεκανοπαίδιο της Αττικής. Ναι. Στο λεκανοπαίδιο της Αμερικής βρίσκεται το Μισισίπι. Τέλος πάντων, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Σήμερα ήθελα κάτι πολύ έντονο, πολύ δυνατό, πολύ extravagant. Ναι. Βλέποντας στον δρόμο προπατώντας, έβλεπα αφήσεις και στο Facebook και έβλεπα ότι. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, με μία ντουντούκα, την Παρασκευή στις 26 του μήνα, όλοι στα αυτό και από εδώ και από εκεί και τέτοιες φωκίωνας νέχρι. Και λέω κι εγώ, κάτι γίνεται εκεί, ένα μεγάλο γεγονός. Λέω, ρε παιδί μου, κάποιος επιστρέφει. Κάτι γίνεται. Και τελικά μαθαίνω ότι την Παρασκευή στις 26 ξεκίνησε λοιπόν ο Γιάννης ο Αγγελάκης σε ένα καταπληκτικό χώρο, όπου κάνει πολύ σοου. Και είπα σήμερα να τον έχουμε τον κοντά μας. Ο άνθρωπος κοντεύει να κοιμηθεί. Άντε, να τον κοντά. Όχι, καλενάτος. Τώρα ήρθε ο Γιάννης Αγγελάκης. Γιάννης Αγγελάκης κοντά μας, παιδιά. Δεν κόντευα να κοιμηθώ. Τον πήρα κανένα τεταρτάκι. Τώρα τον ξανάφησα. Τον πήρες κανένα τεταρτάκι, σ' άρεσε. Καλά ήταν, πάντως, για κανένα τεταρτάκι, όχι περισσότερο, γιατί μετά ναι. Βαραίνεις. Εγώ πάντως να σου πω, Γιάννη, επειδή είμαι πιο μεγάλος από όλους σας, ότι όταν τον παίρνεις για τέταρτο, είναι σαν να μην τον πήρες. Υπάρχει ένα διάλειμμα που κάνουν οι Κινέζοι. Α, οι Κινέζοι είναι μικροί, Γιάννη μου, γι' αυτό το κάνουν τόσο τετράλεπτο μικρό. Εκείνο. Ούτε τετράλεπτο. Κοιμούνται 4 λεπτά. Αλήθεια. Καλέ, εσύ και η Μενεγάκη δεν είχε πει σε μια συνέντευξή της ότι εγώ λέει τον παίρνω. Δηλαδή κάθομαι λέει και όρθια, έτσι. Δηλαδή μπορεί να με λέει στο ταξί, μπορεί να με λέει στο αμάξι να οδηγάει ο οδηγός μου και τον παίρνει, το παίρνω, λέει ένα λεπτό. Απίστευτα. Παιδιά, εγώ για να κοιμηθώ, για να μην μπερδευόμαστε, εγώ κοιμάμαι καταρχήν. Αμέσως τον παίρνω. Δηλαδή δεν περνάει να πεις ότι άχασε με λίγο να σκοτώ. Α, εγώ κάνω πάλι σβούρες. Ζέτα σβούρα στο κρεβάτι. Σβούρα. Σου έρχεται να την πετάξει από κάτω και να κοιμηθεί. Μου, επειδή είμαστε σκορπιοί, αγάπη μου, γι' αυτό ναι. Εμείς έχουμε. Εσείς τον παίρνετε ίδια. Καλέ, δεν μπορείς να φανταστείς. Εμείς τον παίρνουμε δύσκολα. Ναι. Πολύ. Εγώ πάλι. Πολύ. Εγώ όπως χθες το βράδυ δεν τον πήρα. Όχι πρόβατα. Κατάλαβες, γι' αυτό είμαι σήμερα. Και εγώ τον πήρα αργά, γι' αυτό ήρθα με καφέ. Εντάξει. Εγώ λοιπόν, κύριε σκηνοθέτη, παρακαλώ, μπορώ να κάνω λίγο έτσι να δουν λίγο τη νέα μου κολλεξιόν, πώς μου πάει, σας παρακαλώ. Ξέρεις, μ' αρέσει η εφαρμογή του G. Παιδιά, ήθελα πολύ να σας το δείξω. Εμάζεψε πίσω το βρακί σου. Ορίστε. Μπράβο. Άλλο. Ωραιότατο. Μπράβο. Για να μην νομίζω ότι δεν έχω κάνει modeling, γιατί Γιάννη, εσύ που ξέρει από μοντέλα, πόσε έχει. Εγώ ξέρω ότι ξεκίνησε από ναι, modeling. Γιατί να σα κάνω και το γυριστό, κύριε σκηνοθέτη, το γυριστό θέλω να σου κάνω, γιατί πες ότι είσαι εδώ και πρέπει από εκεί είναι οι κριτές. Αυτό είναι. Για να μην νομίζετε ότι δεν ξέρω από modeling, εντάξει. Αχ, Θεέ μου. Γιάννη Αγγελάκη κοντά μα, ένα υπέροχο άνθρωπο. Ένα όνομα, μια επιτυχία. Ένα όνομα, μια επιτυχία, μια μεγάλη ένας ιστορία. Φίλος. Από το χέρι του και από το πινέλο του έχουν περάσει πολύ μεγάλα ονόματα τη εγχώρια και ξένη, εξωεγχώρια δηλαδή στην ουσία, όπω το λέμε αλλιώ, για να μιλάμε και λίγε λέξει σωστέ. Showbiz. Γιατί εφόσον η εγχώρια δηλώνει μέσα, η εξχώρια δηλώνει έξω.
Εμένα πάντως, αν και τώρα έχει γίνει ένα στάρ και δεν ασχολείται πια με το μακιγιάζ, εμένα με πινέλιασε σήμερα πάντως. Σε πινέλιασε, α, για αυτό. Λιγά.